Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα γαστρονομία και τουρισμό διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων τη Δευτέρα το απόγευμα για την υποστήριξη των χανιώτικων επιχειρήσεων. Με όχημα τη γαστρονομία έχουμε ξεκλειδώσει πολλέ αγορέ, ειδικά του εξωτερικού. Ιαπωνία, Μπαχρέιν, Βέλγιο και πάει λέγοντα. Αυτό στα πλαίσια του τουρισμού υπαίθρου, ο γαστρονομικό τουρισμό είναι ανεξάντλητο και είναι το συγκριτικ... ένα από τα συγκριτικά μα πλεονεκτήματα. Ε, σήμερα γι' αυτό μιλάμε, για branding, για γαστρονομία, για διατροφή. Ε, ελπίζω οι επαγγελματίε του είδου, του τουρισμού και όσοι ασχολούνται να μάθουν κάποια πράγματα ώστε να προχωρήσουμε για να βελτιώσουμε το τουριστικό μα προϊόν γενικότερα. Η σχέση των κριτικών που έχω την τιμή να είμαι εδώ και των Ελλήνων εν γέννη με την ελληνική κουζίνα και την κριτική διατροφή δεν είναι η ίδια που έχει ο Γερμανό, ή ο Ρώσο, ή ο Σουηδό, ή ο Αμερικάνο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να δούμε εκεί. Τι γκέλ κάνουμε και όχι εμεί τι πιστεύουμε. Το θέμα αφορά όλου του επιχειρηματίε τη εστίαση τουριστικού τομέα, αλλά και όσου παράγουν, συσκευάζουν, τυποποιούν τοπικά προϊόντα του πρωτογενού τομέα. Στην ενότητα Γαστρονομία και Τουρισμό έγινε αναφορά στι παγκόσμιε τάσει τη γαστρονομία, τη ανάπτυξη νέων προϊόντων και πώ αυτά μπορούν να επηρεάσουν τον ελληνικό τουρισμό και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία. Ο τουρίστα είναι ο πιο ευάλωτο καταναλωτή του πλανήτη. Όλοι έχουμε υπάρξει τουρίστε. Είμαστε με το χέρι στην τσέπη και να περνάμε καλά. Αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε όπω θέλουμε. Δηλαδή, όταν κανεί απολαμβάνει ένα εξαιρετικό πιάτο ελληνική κουζίνα, με φόντο την παλιά πόλη, το λιμάνι στα χανιά. Έτσι. Αυτό είναι μια εξαιρετικά ισχυρή εικόνα στο κεφάλι του. Μια εξαιρετική εικόνα εμπειρία και απόλαυση. Αυθεντική, που είναι μια άλλη λέξη κλειδί. Όταν λοιπόν τον Οκτώβρη, τον Δεκέμβρη, είναι στη Στοκχόλμη και έξω έχει ένα μέτρο χιόνι. Αυτό ο άνθρωπο πολύ απλά ανακαλεί τι εξαιρετικέ στιγμέ που πέρασε στα χανιά, τι συνδέει με τι γεύσει και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αναζητήσει τα προϊόντα από τα οποία έχουν παραχθεί αυτέ οι γεύσει. Αυτό δημιουργεί ένα πουλ, ένα τράβηγμα για τι ελληνικέ εξαγωγέ στο εξωτερικό. Μάλιστα, δεν έλειψε και η παρουσίαση και η εισαγωγή στη γαστρονομία ω εργαλείο ανάπτυξη και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντο μια περιοχή η γαστρονομία είναι αυτή τη στιγμή το κυριότερο μέσο που έχουμε για να αναπτύξουμε τον γαστρονομικό μας τουρισμό και κατ' επέκταση τον τουρισμό της Ελλάδος, διότι το μοντελο Ήλιο ήλιος-θάλασσα έχει δείξει ότι έχει κορεστεί και ότι ο τουρισμός για 4-5-6 μήνες πια δεν μας αρκεί. Έχουμε να δώσουμε πολύ περισσότερα πράγματα και η γαστρονομία και η ανάπτυξή της μας δίνει τα εφόδια να πάμε παρακάτω. Το ελληνικό ελαιόλαδο αποτελεί ένα από αυτά τα στοιχεία και η σωστή διαχείρισή του ως προϊόν αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης που συνδέει την παραγωγή, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό. Αναδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο πλέον το ελληνικό ελαιόλαδο. Οι κριτές μας είναι πρεσβευτές του ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό, της ελληνικής φιλοξενίας στο εξωτερικό και αυτό βοηθά πάρα πολύ στο να αναδειχθεί ακόμα από πιο πολύ.